οικονομίας και για την έκθεση της νομισματικής πολιτικής. Θεωρώ προκλητική την στάση του κυρίου Στουρνάρα. Προκλητικό το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προσέλθει στη Βουλή κατά τον προσήκοντα τρόπο για να υποβάλει την έκθεση αυτή, η οποία για πρώτη φορά στέλνεται, αποστέλλεται με τέτοιο τρόπο. Προκλητικό ότι αρνείται μετερχόμενος προσχήματα να εμφανιστεί στη Βουλή και ιδιαιτέρως προβληματικό ότι έχει επιχειρήσει μία ευθεία παρέμβαση στις πολιτικές εξελίξεις, στο πολιτικό σκηνικό. Δεν έχετε το λόγο και σας ανακαλώ στην τάξη για τις εκφράσεις τις οποίες μετήλθατε. Και αυτό καταγράφεται. Να αποχωρήσετε γιατί η κλιμάκωση των πειθαρχικών ποινών προβλέπει να σας αποβάλω. Επειδή ο κύριος Στουρνάρας δεν αρνείται να έρθει στην Επιτροπή, ούτε καταστρατηγεί καμία απόφαση, όλα τα άλλα τα αφήνουν στην άκρη, δηλώνει ότι δεν μπορεί να είναι τις ημερομηνίες που του λέμε και μάλιστα είναι και άκρος πιστική η επιστολή του. Διότι λέει τι ραντεβού έχει σήμερα και με ποιον, τι ραντεβού έχει και με ποιον την άλλη εβδομάδα κλπ. Δηλώνει 7 ημερομηνίες της επόμενης εβδομάδας. Δεν έχουμε κανένα λόγο, εκτός αν θέλουμε να ξύσουμε τα χέρια μας για καυγά, να μην συνεννοηθούμε. Εγώ, κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ μαζί σας. Χειροπόδαρα να έρθει. Τολμά να ταπεινώσει εμάς και την Πρόεδρο της Βουλής. Στην ερώτηση που σας έκανα. Θέλετε κατά τα ιωθώτα να αναχωρήσετε και να μην παραμείνετε τόσο τέλος. Βεβαίως και θα αναχωρήσω. Ο κ. Στουρνάρας να έρθει σιδεροδέσμιος εδώ και να τον έχουν και κάμερες. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορεί κανείς να καταλογίσει στον κύριο Στουρνάρα, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εγώ, καταλήγοντας, συμφωνώ με το ότι πρέπει να κληθεί όσο γίνεται νωρίτερα, χωρίς να κάνουμε κάποια ζημιά. Δεν θα πλήξουμε ποτέ. Συνεργασία.